Αριστερά δεξιά πηγαίνω μετά. Κατευθείαν αριστερά δεξιά. Μπράβο. Μία έξω, μία πάνω, εδώ δουλεύω. Στο πλάι. Τέλεια. Δύο πλαϊνά δεξιά, δύο αριστερά, μαζί ξεκινάτε οι τετράδες. Δύο δεξιά, μαζί, 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 οδηγεί η πρώτη. Πάντα να θυμόμαστε, η πρώτη σειρά είναι οδηγεί, προσαρμοζόμαστε μαζί τους για να πηγαίνουν ομοιόμορφα οι σειρές. Με την όπιστε, το ίδιο. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου, είμαστε στο γήπεδο του Κερατσενίου και στη δεύτερη προπόνηση της ομώνυμης ομάδας για την καινούρια σεζόν. Το Κερατσίνι ξεκίνησε από χθες την προετοιμασία του για την καινούρια αγωνιστική χρονιά και το καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πολύ ωραία και ξεκινάμε κατευθείαν πάσα καλύτερη. Ξεκινάμε το ισχύο. Μαζί, μαζί η σειρά. Αποστάσεις οδηγεί η πρώτη, πάντα να θυμόμαστε. Ανεβαίνω ψηλά μετά. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο του Κερατσινίου και στη δεύτερη προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Το Κερατσίνι ξεκίνησε από χθες την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το ίδιο μετά με την όπισθεν, υποδοχή. Υποδοχή με την όπισθεν. Υποδοχή δουλεύω. Μπράβο. Ωραία, συντονισμός, συντονισμός. Τέλεια. Προχωράμε. Ξανά διασκελισμός. Δώστε μία. Πολύ ωραία. Δώστε μου τα από μπροστά. Ισχύω πίσω, δουλεύω μετά. Ισχύω πίσω. Κατευθείαν, κατευθείαν πίσω. Μπράβο, ανεβαίνω, ανεβαίνω, γέρνω κορμί. Ωραία. Μετατοπίζουμε σειρές και ξεκινάμε. Πλαϊνά μπροστά, πλαϊνά μπροστά, πλαϊνά μπροστά. Έτοιμοι. Μετατοπίζω. Έτοιμοι. Φύγαμε. Χαπ. Απ' την αρχή ξεκινάμε. Πάμε, πάμε η επόμενη. Απ' την αρχή, απ' την αρχή, απ' την αρχή πλαϊνό. Πάμε. Έλα, έλα, έλα. Τι έκανε τώρα. Από την αρχή ξεκινάω στο πλαϊ. Αλλάξτε πλευρές. Από την άλλη τώρα. Αλλάζουμε κόλο. Με κόλο μεταφέρουμε. 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 Ξεκινάμε ανάποδη κίνηση τώρα. Αριστερό αφήνω. Πάμε. Οπ. Μπροστά. Οπ, οπ, οπ. Το ίδιο τώρα το κάνουμε και με την όπιστε. Συνεχώς όπιστε. Πλάγια, όπιστε. Πλάγια, όπιστε. Πλάγια, όπιστε. Πίσω βήματα. Γρήγορα να βγαίνουμε από το ασκησιολόγιο. Φύγαμε. Οπ. Μπράβο. Διαγώνιες, οκ, το άπιστε. Ξεκινάμε με διαγώνιες τώρα. Διαγώνια, 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 όλο αυτοία. Όλο ευθύ τρέξει. Έτοιμοι.
Διαγώνια ευθεία, διαγώνια όπιστε. Διαγώνια ευθεία, διαγώνια όπιστε. Να μαζευόμαστε και ξεκινάμε μετά. Έτοιμοι. Hop. Τέλεια. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πιάνουμε τώρα την μία σειρά και δουλεύω. Μία πλαϊνά εδώ, μία πλαϊνά από την άλλη. Μέχρι που να βγω έξω. Οκ. Δεξιά μου πλάτη εδώ. Πάμε. Hop. Χαμηλώνω λίγο το κορμί. Χαμηλώνουμε λίγο το κορμί. Το ίδιο τώρα σε ψαλιδάκι όμως. Εδώ. Έτοιμοι. Πολύ ωραία. Δουλεύω τρίτο, δεύτερο, τέταρτο, πήγε πέμπτο. Τρίτο, δεύτερο, τέταρτο και βγαίνω κατευθείαν. Δεν χρειάζεται άλλο. Hop. Και βγαίνουμε. Ερχόμαστε από εδώ μεριά, βγαίνουμε, ανοίγουμε τώρα να κάνουμε και λίγο στατικές διατάσεις. Απλά ανοίγουμε καλά, θέλω να πω εμένα, ανοίξτε εδώ το χώρο. Πάντα θα ξέρετε όταν μένουμε έτσι και δουλεύουμε, πάντα θα αφήνουμε 2 μέτρα τουλάχιστον απόσταση ο ένας από τον άλλον. Να μπορούμε να δουλεύουμε όλες τις ασκήσεις. Οκ. Okay. Ανοίγουμε πάνω, ανοίγουμε πόδια, καλά. Πιέζω λίγο τα ισχύα προς τα έξω. Να νιώσουμε λαγωνιό, να το νιώσουμε. Τέλεια, ανεβάστε λίγο με χέρια. Τέλεια, πάμε λίγο αριστερά. Γυρίζω, πάω από την άλλη, δεν μη κάνεις μόνος σου. Όταν λέω εγώ γυρίζω. Μένω ευθεία. Και σπάω ακόμα λίγο τόξο το κορμί πίσω. Πολύ ωραία και πάμε και λίγο μπροστά. Και μένω εκεί. Πάμε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. 2 φορές κάτω μου. Και κατεβείτε μου λίγο πιο κάτω εκεί. Όταν χτυπάω παλαμάκι αλλάζει άσκηση, αφιγκράζουμε και κοιτάμε. Μαλάμες στο πέμμα εδώ. Πιέζω κορμί μέσα. Πιέζω κορμί μέσα εδώ. Πολύ ωραία. Μένω μέσα. Όπως είμαι εκεί ελαφρώς ανοίγω το πόδι και βυθίζω ακόμα λίγο παραπάνω. Βυθίστε λίγο παραπάνω μέσα. Πολύ ωραία. Τώρα προσέξτε με, από εκεί βγαίνω και ανοίγω εδώ. Και ξανακλίνω. Ανοίγω και ξανακλίνω. Ανοίγω και ξανακλίνω. Ανοίγω προς εγώ τώρα. Βυθίστε μου μέσα. Βυθίζω μέσα, ανεβαίνω ψηλά, πιέζω ισχύω. Γυρίζω κορμί. Και πιέζω λίγο μέσα. Δεν πιάνω μύτες ακόμα. Εκεί. Οκ. Okay. Γυρίζω. Πέφτω κάτω. Μία. Δύο. Τρεις. Πιέζω λίγο κορμί μέσα. Αλλάζουμε πόδια. Πάμε μία. Πιέστε, πιέστε καλά. Βυθίστε το κορμί μέσα. Ανοίγω ελαφρώς, βυθίζω κορμί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανεβαίνω τώρα. Ανεβαίνω. Ξαναβυθίζω. Ανεβαίνω. Η μύτη του ποδίου να πηγαίνει πάνω. Να ανοίγουν καλά οι μυϊκές ομάδες. Ξαναβυθίζω. Ανοίγω. Ξαναβυθίζω. Αλλάζουμε.
στηρίζω. Πιέζω. Μέσα. Στηρίζω. Στηρίζω. Ανεβαίνω. Στηρίζω. Στηρίζω. Τέλεια. Να πούμε πίσω. Δώστε μου πίσω λίγο διάταση. Όπως είμαστε από εδώ τελειώνουμε, όλο πληρώνουμε. Μην αλλάξετε πόδι. Μην αλλάξετε πόδι. Μαζεύω. Νερά έχουμε βγάλει έξω. Νερά έχουμε έξω. Προχωράμε σιγά σιγά για τον κύριο αστυσιολόγιο κάτω στο Basic Game και θα έρθουμε μετά από εδώ. Δύο λεπτά rest έχετε. Βλέπετε, να καθίσουμε δύο λεπτά και μετά να ενισοποιηθούμε. Για να βγάλουμε και τα νερά, εσείς δεν πρέπει να είναι καλή. Λοιπόν, ακούτε κάτι, πέστες παντού σε όλες τις βεργές, σε όλους τους κάτες, όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Τώρα κάνουμε σε μαρκάρισμα, υποδοχή, γυρίζω, παίζω πάσα. Πριν να παίξω πάσα, σε μαρκάρισμα, υποδοχή, πάσα. Το μόνο 1-2 γίνεται στο κάτω σταθμό. 1-2 παίρνεις την μπάλα και οδηγώντας έρχεσαι στην αρχική θέση. Οκ. Okay. Δουλεύουμε ταυτόχρονα δύο πλευρές. Εντάξει, ανεξάρτητα δουλεύουν και οι δύο πλευρές. Απλά να δώσουμε βάση στο ξεμαρκάρισμα. Και μαρκάρουμε υποδοχή, κατεύθυνση, πάσα. Οκ. Okay. Φύγαμε. Έτσι, δεξιός στο πέτσα. Όχι, έτσι. Εσείς από εκεί, εσείς από εδώ. Πάμε. Μπράβο. Και μαρκάρουμε πάσα. 1-2 εκεί. Αυτό είναι. Οδηγάς την μπάλα σιγά σιγά και στρέφω. Παίζουμε, παίζουμε γρήγορα. Αριστερά, δεξιά. Δώστε κίνηση. Και μαρκάρισμα, καλή υποδοχή στα πόδια. Μπράβο. Δίνω βάση στην υποδοχή. Και στην πάσα. Έχουμε πεντάμετρες, δεκάμετρες, δεκαπεντάμετρες πάσες τώρα. Καλές υποδοχές. Και εδώ καλό οδήγημα. Δουλέψτε το οδήγημά σας λίγο. Αριστερό, δεξί πόδι, αλλάζουμε λίγο. Να προσαρμοστούμε. Μπράβο. Εδώ πας, πας κατευθείαν σε μαρκάρι. Μπράβο, ρε Θάνο. Μπράβο. Πάμε, πάμε. Μπράβο. Εδώ πας, μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο, μας εδώ. Πάμε, σε μαρκάρεσαι, μπράβο. Σε μαρκάρουμε τώρα. Κίνηση αριστερά, δεξιά. 1-2 έπρεπε να παίξει την Βαγγέλη. Δίνω μεγάλη σημασία στο ξεμαρκάρισμα, στην υποδοχή και στην πάσα. Έχουμε 5 μέτρη, 10 μέτρη, 15 μέτρη.
Πλησιάζω στον ορθοστάτη, ξεμαρκάρουμε κατευθείαν. Υποδοχή, κατεύθυνση. Μπράβο, μπράβο. Πάρε μπάλα εκεί. Υποδοχή. Αλλάζετε, μία παίζω αριστερά, μία παίζω από δεξιά. Να περνάτε και από τις δύο πλευρές. Μην περνάμε μόνο από τη μία. Όχι, όχι, δεν είναι από αυτά που πληρώνανε. Όχι, όχι. Άμα έχεις πληρώσει εσείς το Βουκαλιάτζα. Μπράβο μικρέ, αυτό, υποδοχή. Ένα-δύο παίξτε εκεί. Αυτό. Όχι, δεν έχω πληρώσει. Αυτός ο φίλος που πλήρωσε για το παιδί του, έπρεπε να τον πάνε εισαγγελέα. Και το Γιάννη το Θεοχαρίδη και το παιδί του από συνέχεια. Γιατί δηλαδή εμείς γιατί ζούσαμε με τη σύνταση της αστυνομίας. Κάτσε. Μπράβο σας, μπράβο σας. Δίνω βάση το ξεμαρκάρισμα, μην ξεχνιέμαι. Ξεμαρκάρουμε από τον αντίπαλο, ο οποίος είναι ορθοστάτης μας. Ο εισαγγελέας που έχει πιάσει το 17 Νοεμβρίου, κόκκινο και κάτι άλλο. Ναι, και του λέει ο Σύρος. Δείχνω με την κίνηση που ζητάω την μπάλα. Δείχνω με την κίνηση που ζητάω την μπάλα. Τότε παίζει η πάσα. Ξεμαρκάρουμε. Για παιδιά προσέξτε γιατί έχει βρέχει, είναι βρεγμένο και γλιστράει. Κάνει λίγο ένα... Ας συγκεντρώνουμε τις μπάλες στο σταθμό. 2 λεπτά διάλειμμα, πίνουμε νερά. Και επανερχόμαστε. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον άμεσο συνεργάτη του Τάκη Χριστόπουλου. Συντεχνική ηγεσία του, της ομάδας του Κερατσινίου, τον Τάκη Τριανταφύλου. Τάκη, καλησπέρα. Καλή αγωνιστική χρονιά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεύτερη προπόνηση σήμερα. Δεύτερη προπόνηση, ναι, και τώρα κάνουμε μια ενεργοποίηση να συνηθίσουν τα παιδιά, επειδή έχουν μεγάλη αποχή. Δεν έχουν κάνει καθόλου μεταβατική. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσω σταδιακά, να δώσω την προετοιμασία πολύ, πολύ μαλακά να κινηθούμε, ώστε να μπορούμε να επανέλθουμε όσο μπορούμε το συντομότερο. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, ναι. Και Σαββατοκύριακο και όλη τη βδομάδα. Υπάρχει συμμετοχή, βλέπω. Συμμετοχή βεβαίως υπάρχει και περιμένουμε και άλλους παίκτες ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν δηλαδή συνεχώς. Άρα το ρόστερ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί καθόλου ακόμα. Ναι, όντως. Ωραία. Τάκη, παίζουμε έτσι για την συνεργασία σου έτσι εδώ στο Κερατσίνι. Η συνεργασία μου στο Κερατσίνι χάρηκα πάρα πολύ. Γνωρίζεις ότι έγινε μια παρεξήγηση στην ομάδα του Ιφέστου, με την ομάδα του Ιφέστου και ήταν πλέον δεδομένο ότι θα αποχωρούσα από εκεί. Υπάρχει μια πικρία. Υπάρχει μια πικρία, ναι, πραγματικά υπάρχει μια πικρία, γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο πολύ σημαντικός ο λόγος που έπρεπε να απομακρυνθώ από την ομάδα αυτή. Πικρία από κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εντάξει, να μην αναφερθούμε παραπάνω σε αυτό το θέμα, αυτό έχει λήξει για μένα. Τώρα κοιτάζω το νέο μου σπίτι, το οποίο είναι το Κερατσίνι, και θα αφιερώσω όλη μου τη δουλειά και τη ψυχή μου εδώ σε αυτήν την ομάδα. Μαζί με τον Τάκη Χριστόπουλο, έτσι. Μαζί με τον Τάκη Χριστόπουλο, ο οποίος είμαστε και πάλι συμπαίκτες από τον Ατρόμητο. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Έχουμε μια μακροχρόνια φιλία 40 χρόνων. Γνωρίζει τη δουλειά μου και χαίρομαι πολύ που είμαι στο πλευρό του, ώστε να δώσουμε μια άλλη πλώρη, άλλη πλεύση στην ομάδα του Κερατσινίου. Ο στόχος της ομάδας στο καινούργιο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο στόχος της ομάδας είναι πάντα να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Δεν θα πω πρωτάθλημα, θα είναι λίγο πολύ εριστικό. Θα έλεγα ότι παραμονή στην ομάδα, στη κατηγορία, νομίζω είναι ο κύριος στόχος. Ωραία. Το δικό σου μήνυμα, η δική σου ευχή εν ώψη της καινούργιας σεζόν. Η δική μου ευχή είναι να μην κλείσουν τα γήπεδα, να ανοίξουν οι ορίζοντες για αυτά τα παιδιά, τα οποία λαχταρούσαν τόσο καιρό, 7 μήνες με τόση μεγάλη αποχή, να μην ξαναγίνει αυτό το κακό που έγινε στον αθλητισμό. Ωραία. Να σε αφήσω να συνεχίσει την προπόνηση. Καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν και στις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, τώρα υπάρχει το ξεμαρκάρισμα και το ζήτημα. Δηλαδή, παίζω, επιστροφή, παίζω, επιστροφή. Ξεμαρκάρισε, πρώτα, μία, δύο και βγαίνει στον χώρο. Ξεμαρκάρισμα υπάρχει. Και έγινε. Εκεί παίκτης, γιατί δεν υπάρχει. Εκεί παίκτης, εκεί, στον ορθοστάτη. Έλα. Έτοιμοι. Να
κάνουμε το ξεμαρκάρισμα και παίζει η πάσα. Πήγαμε! Τάκη, σφύρα λίγο. Όπα, παιδιά, ακούστε λίγο. Μικρή, άσε τα γέλια. Έχετε καταλάβει το στόχο της άσκησης. Έχετε καταλάβει, δώσ' μου μία μπαλά για αεροκάκι. Μπριλάκι, δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να παίζετε με ψηλά το κεφάλι. Πρέπει ο στόχος σε αυτή τη άσκηση που σας κάνει είναι να δίνω ακρίβεια, ταχύτητα στην μπάσα και να ακολουθώ στο χώρο για να παίξω 1-2. Εάν το κάνουμε για να περνάει η ώρα, μην το κάνουμε. Είδα προηγουμένως, ήταν ο Μπάτσι. Κάτι κάπου κοίταξε, πέρασε η μπάλα δίπλα του. Δεν είπα τίποτα. Έγινε εκεί στο προηγούμενο τετράλεπτο. Έγινε αυτό με τον Μπριλάκι. Γίνεται κάτι άλλο. Και μπορείτε να κάνετε, δώσ' μου μια πάσα. Μπορείτε να κοιτάτε και να έχετε σηκώσει το κεφάλι. Για να βελτιωνόμαστε. Να έχετε, γιατί μπορεί ο παίκτης που θα σκέφτεστε ότι θα τη δώσετε, και ειδικά οι τεχνίτες, που παίζετε με το κεφάλι κάτω γιατί έχετε ποιότητα, έχετε αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Εάν μπει ο αντίπαλος μπροστά, δεν πρέπει να έχω πλαν B. Άρα την ώρα που έρχεται η μπάλα, Κυριάκο, την ώρα που δίνεις πάσα, ο συμπαίχτης σου έχει σηκώσει, έχει σκεφτεί και έχει και δεύτερη επιλογή. Γιατί παίζει και ο αντίπαλος. Εσείς πιστεύετε θα παίζουμε 11 εναντίον κανενός? Άρα το ασκησιολόγιο είναι πολύ καλό. Το ασκησιολόγιο, Ροκάκι, περιλαμβάνει πάσα ακριβίας και ταχύτητα. Γιατί τώρα γυμνάζεστε. Εντάξει, παιδιά. Άρα το κάνουμε με θρησκευτική ευλάβεια. Συνεχίζουμε, Τάκη. Πού πήγε η μπάλα, πού ήτανε? Πάμε. Τι είμαστε σε κίνηση. Είμαστε σε κίνηση. Σε κίνηση, μην περιμένει. Στην κίνηση με, έσπασε μπάλα, πήγε στην κίνηση. Αυτό, παίξε και 1-2.